Λοιπόν, ερχόμενος εδώ, περνάμε από το Προκόπη και λέει Βλαχιά 17 χιλιόμετρα και έχω ζητήσει με την Αταλία πιο πριν τέλος πάντων και λέω, βλέπουμε διπλό δρόμο, λωρίδες από εδώ, λωρίδες από εκεί, λέμε, μα καλά ρε Αταλία, γιατί τρελαίνεσαι για το σχόλιο και ξεκινάει το off-road μετά. Φτάνεις εκεί και στο πύλι και συνεχίζει μετά αυτό το πράγμα, οπότε εντάξει, όλα καλά. Προσπαθούσα να σκεφτώ τι μπορεί να υποθεί εδώ πέρα και μετά το κάλεσμα της Ναταλίας. Και εγώ γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα μικρά σχολεία. Ήμουνα στην Κρήτη 7 χρόνια, στο Φουρφουρά 5, που ήταν ένα τριθέσιο και τετραθέσιο σχολείο. Και θεωρώ ότι στα μικρά σχολεία κρύβεται όλη η ουσία στο αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, γιατί πολύ απλά έχουν κάποιες συνθήκες, τις οποίες θα σας δείξω τώρα. Και μέσα από αυτές μπορούν να προτείνουν πράγματα πια τα μικρά σχολεία. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτά, πάμε να δούμε το μεγάλο γιατί. Δηλαδή, λέμε να αλλάξουμε την εκπαίδευση, γιατί να την αλλάξουμε την εκπαίδευση, ας πούμε. Καλά, δεν ήταν τόσα χρόνια. Οπότε, αυτές οι δύο εικόνες νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικές στο είδος τους. Η πρώτη εικόνα έχει να κάνει με την εκθετική αύξηση της τεχνολογίας. Δηλαδή, αν εγώ πριν από 10 χρόνια έδινα στη γιαγιά μου ένα iPhone, θα με έστελνε για να με εξορκίσει αγιασμό κτλ. Ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε σαν σκέψη καν να υπάρχει και πόσο μάλλον του χρόνου, του παραχρόνου, έτσι, αυτό αλλάζει συνέχεια. Και φυσικά και ο υπερπληθυσμός, δηλαδή οι άνθρωποι αυξάνονται συνεχώς. Αυτές οι δύο λοιπόν δυνάμεις δρούν στον κόσμο και είτε το θέλουμε είτε όχι τον αλλάζουν. Οπότε για αυτούς τους λόγους η εκπαίδευση πρέπει να ξαναδεί τον τρόπο για τον οποίο σκέφτεται τα πράγματα. Γιατί πολύ απλά πια ο χρόνος δεν κυλάει γραμμικά όπως κυλούσε κάποτε. Δηλαδή κάποτε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απλά. Το παιδί από τον νηπιαγωγείο προετοιμαζόταν για τις Πανελλήνιες, μετά έμπαινε στο δημόσιο, δούλευε στο δημόσιο, έπαιρνε σύνταξη και ξεκινούσε να ζει μετά τη σύνταξη. Οπότε ήταν όλα πολύ απλά. Τώρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρουμε καν τι δουλειές θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Οπότε το σχολείο πρέπει να αναθεωρήσει εντελώς τους λόγους για τους οποίους υπάρχει. Τι είναι αυτό που θα μάθω στα παιδιά να κάνουν. Τόσο καιρό τους μαθαίναμε να πηγαίνουν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Τώρα πρέπει να τους μάθουμε να οδηγούν το αυτοκίνητο και να πάνε όπου αυτά θέλουν. Ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και εμείς σαν άνθρωποι να μάθουμε να χαιρόμαστε την κάθε μέρα, όπως και τα παιδιά το ίδιο. Αυτό είναι το σχολείο του Φουρφουρά, όπου η πρώτη φωτογραφία που τραβήξαμε το 2010 που ήμασταν εκεί. 30 κάτι παιδιά είχε τότε, μαζί με τον Ιππιαγωγείο καμιά 40. Και ξεκινήσαμε εκεί χωρίς ιδιαίτερη σκέψη πάνω στο τι θέλουμε να κάνουμε. Απλώς βλέπαμε τι είχαμε κάθε φορά και δουλεύαμε αναλόγως. Αλλά το πρώτο πράγμα που καταλάβαμε είναι ότι στο χωριό και στο λιγοθέσιο σχολείο ο χρόνος κυλάει πολύ διαφορετικά. Τίποτα δεν είναι όπως στα άλλα σχολεία. Όλα είναι πολύ σχετικά. Ο χρόνος που κάνεις το μάθημα, ο χρόνος που κάνεις το διάλειμμα, ο χρόνος που. Όλα είναι διαφορετικά. Μη γελάς. Αυτό το πράγμα είναι και ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει ένα ολιγοθέσιο σχολείο. Μπορεί να ρυθμίσει τον χρόνο του. Μπορεί να ρυθμίσει τον χρόνο που θα κάνει μάθημα, τον χρόνο που θα δώσει για προσωπική ανάπτυξη στο παιδί, τον χρόνο που θα δώσει για διάλειμμα το οποίο μπορεί να συνδυαστεί κιόλας. Το δεύτερο μεγάλο πρόσωπο που έχουν τα ολιγοθέσια σχολεία, ειδικά αν βρίσκονται σε περιοχή που έχει μέσα και νηπιαγωγείο και γυμνάσιο λύκειο, είναι ότι μπορεί να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία. Όταν ο σύμβολος μας είχε ρωτήσει στην αξιολόγηση πόσες συνελεύσεις κάνατε διδασκόντων, του απαντήσαμε 250. Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Με δουλεύεις, μάλλον. Λέω: Δεν σας δουλεύω, αφού κάθε μέρα μία ώρα πήγαινε, μία ώρα, αλλά τα έχουμε πει όλα. Δεν έχει. Δύο ώρες την ημέρα είναι πολλές και περισσότερες βγαίνουν. Αυτό το πράγμα όμως ήταν μια ζωτική δύναμη για να αλλάξει τη ροή του σχολείου. Μιλούσαμε πάρα πολύ πάνω στο σχολείο, πάνω στα παιδιά, πάνω στο τι θέλουμε. Γνωριζόμασταν με την νηπιαγωγό πια, ήμασταν προέκταση του νηπιαγωγείου, ας πούμε. Μιλάμε για σχέση απίστευτη. Με το γυμνάσιο, με το λύκειο, δημιουργήθηκε μια τέτοιου τύπου σχέση που σε ένα ολιγοθέσιο σχολείο πετυχαίνεται πιο εύκολα από ότι σε ένα μεγάλο σχολείο της πόλης φυσικά. Άμα παρατηρήσετε, κοιτούσα εδώ τα κτίρια. Το σχολείο είναι δίπλα στο πνευματικό κέντρο, δίπλα στην εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχολείο είναι κομμάτι της κοινότητας. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Έτσι τα χτίζανε παλιά. Τα χτίζανε για να είναι κομμάτι της κοινότητας. Και σε ένα χωριό, όταν πας εκεί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να μπορείς να δημιουργείς είναι να γίνεις κομμάτι της κοινότητας. Αυτό στην Κρήτη σημαίνει πάρα πολλές ρακές, παραδείγματος χάρη. Πάρα πολλά αγριοκάτσικα. Λοιπόν,
Εδώ πέρα, αυτή είναι μια εικόνα από μια προσπάθειά μας. Προσπαθούσαμε να ενώσουμε τα χωριά. Γιατί από το Φουρφουρά ερχόταν από 6-7 χωριά. Οπότε, αυτό που κάναμε είναι να αλλάζουμε συνέχεια τόπους εκδηλώσεων, αλλά και να καθιερώσαμε ένα ετήσιο τουλάχιστον πικνίκ στα Ξοκλήσια. Εκεί μάλιστα, όλα τα χωριά μαζεύονταν εκεί, όπου μάλιστα στο τελευταίο, που ανεβήκαμε στην κορφή του Ψιλορίδη σε ένα Ξοκλήσι που είχε εκεί, ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα γιατί η κριτική λίρα είναι αυτή που είναι. Όταν δηλαδή ανεβαίνεις στην καρότσα του αγροτικού και σε ανεβάζουν πάνω, εκεί αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο της Κρήτης. Συνεπώς η κοινότητα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι, μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να σε προστατεύσει, μπορεί να μάθεις από την κοινότητα, τοπική ιστορία πάρα πολύ, μπορείς να δώσεις στην κοινότητα πράγματα. Είναι το απόλυτο εργαλείο. Εξάλλου, οι γονείς για ένα σχολείο, είτε βρίσκεται σε ένα χωριό είτε όχι, είναι το α και το ω της εκπαίδευσης. Δεν μπορούν ποτέ να λείπουν. Οι γονείς εξελίσσονται μαζί με τα παιδιά τους και μάλιστα είναι και ακόμα καλύτερο όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να βελτιώνονται. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία βελτιώνονται και τα ίδια. Το πρότυπο δηλαδή είναι το απόλυτο παράδειγμα. Να πιω λίγο νερό, γιατί μάλλον θα πέσω κάτω. Πολλά ιδιωτικά σχολεία την πληρώνουν τη συνδασκαλία. Προωθούν το γεγονός ότι κάνεις συνδασκαλία. Στο λεγοθέσιο είναι υποχρεωτική. Έτσι. Λοιπόν, είναι το απόλυτο εργαλείο. Το απόλυτο. Φανταστείτε πόσο τέλειο είναι να έχεις παιδιά διαφορετικών ηλικιών στον ίδιο χώρο. Είναι το απόλυτο. Είναι δύσκολο αν πας να κάνεις μάθημα όπως θα έκανες πριν. Δηλαδή να πρέπει να ακολουθείς πιστά μια σειρά βιβλίου, μια σειρά ασκήσεων. Εκεί ζορίζεσαι, γιατί ουσιαστικά έχεις δύο τάξεις σε ένα χώρο. Αν όμως βάλεις μια κοινή προβληματική, αυτό που ονομάζουμε ας πούμε διαφοροποιημένη διδασκαλία, και αφήσεις τα παιδιά να φτάσουν όπου θέλουν αυτά, μέσα στην ίδια προβληματική, τότε είναι το απόλυτο εκπαιδευτικό εργαλείο. Εδώ βλέπετε ένα project, παραδείγματος χάρη. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν: φτιάξτε τη δικιά σας εκκλησία. Έχουμε παπαδοχώριο Φουρφουράς, γι' αυτό αναφέρω πάρα πολύ συχνά τις εκκλησίες. Έπρεπε να χτίσουν την κάτωψη μιας εκκλησίας, να τη σχεδιάσουν, κάνουν αναλογίες, εδώ είχε μαθηματικά κτλ. Πολλά, να γράψουν την ιστορία του φανταστικού του Αγίου κτλ. Οπότε είχε πάρα πολύ τζέρτζελο για όλα τα παιδιά. Είτε τους άρεσε να κατασκευάζουν πράγματα, είτε τους άρεσε να γράφουν ή να διηγούνται ιστορίες. Βρίσκαν ένα χώρο εκεί. Χτυποκάρδια στο θρανείο, ξεκάθαρα, έτσι, δεν μπορείτε να πείτε. Αυτή ήταν η τάξη μου την πρώτη χρονιά. Και αυτό είναι και ένα δείγμα της μεγάλης συνήθειας που έχουμε όλοι μας, οι εκπαιδευτικοί, μπαίνοντας πρώτη φορά στην τάξη. Ήταν το πιο ασφαλές περιβάλλον που μπορούσα να φτιάξω εγώ για τάξη τότε. Και μάλιστα όταν πηγαίναμε και τα βάζαμε σε πίσω ομάδες, επειδή εγώ δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα, τα παιδιά λέγανε: κύριε Κεράση, να το ξαναγυρίσουμε στο μέτωπο. οπότε το κάναμε. Γυρνούσε πάντα έτσι. Αργότερα, βέβαια, μέσα στα χρόνια, αλλάζοντας και εμείς τις συνήθειές μας, οι χώροι άλλαξαν, γίνανε έτσι, γίνανε αργότερα έτσι. Ουσιαστικά, γιατί όμως αλλάζαν οι χώροι? Αυτό υπήρχε το συγκεκριμένο κλειδί. Παραμυθιάζαμε τον εγκέφαλό μας ουσιαστικά. Μπαίναμε σε ένα χώρο τον οποίο ο εγκέφαλος μπλόκαρε, δεν μπορούσε να κάνει μάθημα όπως πριν. Είχε στρογγυλά τραπέζια, είχε μπάλες για όποιο παιδί ήθελε να κάθεται σε μπάλα, γιατί ξέρετε, είναι πολλά παιδιά τα οποία είναι έτσι όλη την ώρα. Στις πρώτες δύο μέρες ναυτία. Κανονικά, μετά το συνηθίζεις. Υπήρχαν παιδιά τα οποία κουνιόντουσαν σε ένα δύσκολο πρόβλημα και έλεγαν: το βρήκα, και γράφανε. Για τα κινηστικά παιδιά λοιπόν ήταν αυτό το σύστημα. Μία τάξη για όλους. Αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε ουσιαστικά. Μία τάξη που το κάθε παιδί θα μπορεί να εκφραστεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αυτό είναι η δυτή μορφή της δημοκρατικότητας σε ένα σχολείο. Και η συμμετοχή στις αποφάσεις, αλλά και το ίδιο δικαίωμα του κάθε παιδιού να φτάσει όπου θέλει. Να σέβεσαι το τι είναι και το πού μπορεί να φτάσει. Το μάθημα άλλαξε. Την πέμπτη χρονιά που θεωρώ ότι ήταν η κορυφαία στη διδασκαλία, εδώ βλέπετε, έτσι ξεκίνησε ένα μάθημα το οποίο έψαχνα τις φωτογραφίες και έκλαψα από τα γέλια όταν το διάβασα. Ο κύριος έχει πρόβλημα τριχόπτωσης. Δεν έχω. Ψευτιές. Φτιάξτε ένα βοτάνι για να το γλιτώσετε από τη φαλάκρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μάθημα, γιατί ήθελα να ασχοληθούν με ένα πείμα το 40 βότανο, το οποίο είχε όλα τα βοτάνια της Κρήτης και το τι κάνουν, και θέλαμε να κάνουμε λίγο έτσι τοπική λογοτεχνία τότε. Οπότε μέσα από αυτό ψάχνανε, κατηγοριοποιούσανε, φτιάχνανε πίνακες, ξέρω εγώ, τα βότανα. Οπότε στο τέλος μου παρουσιάσανε μία λύση, την οποία την έτριψα στο κεφάλι μου αρκετές μέρες, αλλά επειδή βρωμούσε πρασινάδα, δεν το έκανα άλλο.
Φανταστείτε ένα μάθημα να είναι, παιδιά, θέλω να φτιάξουμε μια αποικία στον Άρη. Ελάτε να τη σχεδιάσουμε μαζί. Πρέπει, κύριε, να μάθουμε για τους πλανήτες, για πώς θα φτιάξουμε διαστημόπλοιο, για την ατμόσφαιρα, για όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι κομμάτια του μαθήματος. Δεν είναι έξω από το μάθημα. Είπε η Jurassic Park. Τρελαίνομαι για τους δεινόσαυρους. Πάμε, γενετική, ξέρω εγώ. Πάμε να φτιάξουμε κλουβιά για τους δεινόσαυρους με ρεύμα για να μην φεύγουν. Μέσα από τέτοιες λοιπόν δραστηριότητες, το κάθε παιδί δεν καταλάβαινε ότι κάνει μάθημα. Και ένα ολιγοθέσιο σχολείο μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί έχει και τον εξωχώρο και τον μέσα χώρο και όλα αυτά τα όρια είναι πάρα πολύ διαπερατά. Το μέσα και το έξω πλεγμένα. Αυτό είναι που θέλαμε. Και μέσα, είτε είσαι μέσα, είτε είσαι έξω. Το ίδιο και το αυτό. Είχαμε φτιάξει μια υπαίθρια τάξη την αρχή το τέλος μάλλον της πρώτης χρονιάς, που δεν ξέρω, δεν υπάρχει φωτογραφία, δεν έχω βάλει, η οποία θέλαμε ουσιαστικά να κάνουμε μάθημα έξω. Αλλά τι κάναμε, βάλαμε τέντες από πάνω μας, φέραμε και καρέκλες, φέραμε και πίνακα, μας έφυγε η μέση, δημιουργήσαμε δηλαδή μια κάμπριο με τοπική διδασκαλία απόξωτη. Και την πήρε ο αέρας ο Φουρφουριανός εντός τριημέρου, αλλά από τότε ήταν η συνειδητοποίηση ότι τάξεις μπορούν να γίνουν τα πάντα, τάξεις μπορεί να γίνει το κοτέτσι, τάξεις μπορεί να γίνει ο λαχανόκηπος. Αυτό που εντάξει, τα είπε και ο Βάμπης πάρα πολύ καλά, τάξεις είναι τα πάντα, είναι το χωριό τους, είναι τα πάντα. Τι κάνει ένα σχολείο άμα δεν μαθαίνει τα παιδιά να νικάνε τους φόβους τους. Η επαφή με τη φύση λοιπόν, που ένα λιγοθέσιο σχολείο στη φύση μπορεί να το προσφέρει κάλλιστα. Εδώ σκαρφαλώνω σε έναν γκρεμό. Σκηνές τις οποίες αγαπούσαμε να έχουμε. Ένα σχολείο δεν μπορεί να είναι εκτός από το ρίσκο, δεν μπορεί να είναι νοσοκομείο, δεν μπορεί να είναι ένα περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το παιδί γίνεται υπεύθυνο. Δεν ξέρω, στα σχολεία του δάσους είναι που ένα παράδειγμα που λένε ότι όταν πάει ο γονιός από κάτω και απλώνει τα χέρια είναι που μπορεί να πέσει το παιδί από το δέντρο. Κάπως έτσι. Επίσης, σε ένα ολιγοθέσιο σχολείο, σε ένα χωριό, αυτό που είπαμε και στην αρχή, μπορεί να συνδεθεί απόλυτα με την τοπική ιστορία, το σχολείο να γίνει κομμάτι μιας συνέχειας. Σκεφτείτε ότι τα μαριωτάκια μάθανε εδώ που είχαν φτιάξει ένα πρόγραμμα μουσείο. Ήθελα να παρουσιάσω ένα μουσιακό πρόγραμμα για τους γονείς τους. Θέλω να παρουσιάσω ένα αρχαιολογικό χώρο, ας πούμε. Αντιληφθήκανε μέσα από αυτή την τοπική ιστορία ότι οι παππούδες τους καλλιεργούσαν με τον ίδιο τρόπο και αποθήκευαν το σιτάρι όπως οι Μινωίτες. Ακριβώς. Ακριβώς όμως δεν είχε αλλάξει τίποτα. Τα σπίτια τους ήταν σχεδόν τα ίδια. Μέχρι πριν από 2-3 γενιές πίσω. Είναι πράγματα τα οποία σε συνδέουν απόλυτα με την κοινότητα και ουσιαστικά έκαναν το σχολείο ένα φοβερό πυρήνα. Εδώ ανακαινήσαμε ένα σπίτι το οποίο ήταν της γερμανικής κατοχής διοικητήριο. Μια εβδομάδα ζούσαμε εκεί πέρα και το καθαρίζαμε και όλα αυτά. Απίστευτη εμπειρία. Υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν είχαν πιάσει φτιάρι όλους παραδόξους, γιατί και τα χωριά τείνουν να εκπολιτιστούν, με την κακή την έννοια. Εντάξει, αυτά είναι ένα ολιγοθέσιο, νομίζω ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα αλληλοδεκτική. Πιο παλιά μέθοδο πεθαίνεις. Είναι απόλυτο εργαλείο να βάλεις ένα παιδί να εξηγήσει με τον τρόπο που καταλαβαίνει κάτι σε κάποιο άλλο παιδί. Στην αρχή το είχαμε κάνει, θέλω νεκτάρι να διδάξω μαθηματικά, μπορείς να το κάνεις αντί για μένα. Το κάνανε, δεν το ευχαριστιόντουσαν και ιδιαίτερα. Αυτό που είχε γίνει μια φορά λοιπόν ήταν ότι ένα παιδί είχε κάνει στην πρώτη δημοτικού, λέει κύριε, λέω δεν θέλω να κάνω στην πρώτη δημοτικού αυτό που μου λέτε, θα κάνω αρχαία Αιγυπτιακά. Δώσε πόνο. Κάντα. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά ήταν το μόνο πράγμα που θυμόντουσαν τα παιδιά από αυτά τα δημοτικά. Οπότε από την επόμενη χρονιά μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλανε στους μαθητές τους. Διαβάζαν παραμύθια, κάνανε τέτοια. Τα μαθήματα επιλογής την πρώτη χρονιά που ήμασταν τριθέσιο, που μπορούσαμε να τα κάνουμε ουσιαστικά, ας πούμε, εμένα μου άρεσε η φωτογραφία, ξέρω εγώ, και το θέατρο. Τα μάζευα όλα μαζί, μια ομάδα παιδιών έκανε αυτό. Οι άλλοι θέλουν να χορεύουν μαζί. Τα μάζευα. Ουσιαστικά ευέλικτες ζώνες γίνανε μαθήματα επιλογής. Και αργότερα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί μπήκε και γυμναστής μέσα, και ήταν τετραθέσιο και δεν υπήρχαν πια οι κοινές οι ώρες, ας πούμε, μας είπαν τα παιδιά στο συμβούλιο που θα σας δείξω λίγο πιο κάτω, κύριε, αυτό το τέτοιο που κάναμε, λέει, με τις επιλογές θα το ξανακάνουμε. Λέμε, δεν γίνεται. Εντάξει, να το ξανακάνουμε όμως. Οπότε βρήκαμε το γίνε ό,τι θες, που ουσιαστικά ήταν τυπωμένα φυλάδια, γίνε αρχιτέκτονας, γίνε μάγος, γίνε ζογκλέρ, γίνε μάγκερας κτλ. Με αποστολές, τα οποία τα πέρανε και τα κάνανε είτε στο διάλειμμα που το επεκτείναμε, ο χρόνος που λέγαμε πριν, είτε στο σπίτι τους, και ουσιαστικά βρίσκαν τα ενδιαφέροντά τους σε αυτό.
τα κορίτσια μου εδώ διαβάζουν στα πιτζερικά για την παραμύθι στον Υπηαγωγείο. Κοιτάξτε, μία από τις αγαπημένες μέρες ήταν η Παρασκευή. Στην Παρασκευή, λοιπόν, δεν μπορέσαμε να πετύχουμε την αυτοδιαχείριση που φανταζόμασταν κάποτε, γιατί στην αρχή της χρονιάς λέμε θα φυτέψουμε οπωροφόρα κτλ. Να μπορεί το σχολείο να αυτοταΐζεται. Φανταζόμασταν τα παιδιά να κρέμονται δηλαδή και να τρώνε από τα δέντρα. Αλλά εκεί που βάλαμε τα δέντρα δεν πιάσανε. οπότε δεν έγινε αυτό. Παρ' όλα αυτά η αντίληψη μας άλλαξε, διότι την πρώτη χρονιά είχαμε κάτι τεράστιες μουριές, οι οποίες λέρωναν πάρα πολύ το χώρο και γεμίζαμε μύγες. Και στην αρχή λέμε μην τα τρώτε, μην ανεβαίνετε στα δέντρα τις πρώτες δύο χρονιές, μην έχουν σκόνες κτλ. Αλλά γινόταν χάλια κάτω το πάτωμα. Μετά όμως λέγαμε παιδιά φάτε. τρώγανε καθαρό το πάτωμα. Αυτό με το δέντρο. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή λοιπόν τα παιδιά πέραν από τις κότες τα αυγά, φέραν οι γονείς συμπληρώματα, ζυμώνα το ψωμί, το κάνανε μια ομάδα παιδιών για όλο το σχολείο, για 60 παιδιά δηλαδή. Εγώ έφαγα καταπληκτική ομελέτα. Α, ήρθατε Παρασκευή. Σωστά, αφού είδατε και το συμβόλαιο. Σωστά. Ομελετίτσα, γύρισμα τηγάνι και τα λοιπά, με ιδιαίτερη μαεστρία. Και το συμβούλιο του σχολείου, αυτό είναι από την πρώτη χρονιά. Ο Νεκτάριος με τα Αιγυπτιακά είναι το παιδί που ήταν εκείνος με την άσπρη την μπλούζα. Το πήραμε ακριβώς από το Summer Hill, όπως ακριβώς ήταν. Τα παιδιά ήταν έχουμε κάνει, δηλαδή, πριν φύγω είχαμε κάνει καμιά 80. Αυτά συνεχίζονται και φέτος, δηλαδή πλέον με 60 παιδιά μέσα και συν του νηπιαγωγείου, συν τα προνήπια, τα οποία στην αρχή συμμετείχαν και σηκώνα χέρι όποτε να είναι, μέσα σε 2-3 φορές ξέραν απόλυτα τι κάνουμε εκεί μέσα. Απόλυτα όμως, και όπου εκεί στα συμβούλια ήταν τα παιδιά συντονιστές, 4 παιδιά. Εκεί λύνονταν όλα. Ο κύριος Γιώργος το παρακολούθησε το συμβούλιο. Λύνονταν θέματα με την μπάλα, θέματα με κανονισμούς του σχολείου, λαϊκά δικαστήρια θέλετε, ψυχαναλύσεις θέλετε, κλάματα, πανηγύρια, όλο το γκάμα στα συμβούλια του σχολείου. Μία από τις στιγμές που είμαστε περήφανοι. Αυτό κρατούσε από 45 λεπτά μέχρι όσο πάρει, ας πούμε. Οπότε, εγώ με τα ολιγοθέσια έχω τρέλα, τα αγαπώ πολύ, αν και δεν θα είμαι πια σε ολιγοθέσιο και θεωρώ ότι από τέτοια σχολεία ολιγοθέσια, από ολιγοθέσια που υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε πολύ το σχολείο και τα παιδιά, μπορούν να δοθούν πάρα πολύ καλές εκπαιδευτικές προτάσεις. Γιατί πολύ απλά και δεν πιάνουν το στο μάτι, δεν τα κοιτάς εύκολα τα ολιγοθέσια και έχεις αυτούς τους ευνοϊκούς όρους για να παίξεις. Οπότε. Ήρθε το Υπουργείο Παιδείας, βέβαια. Είχαμε τις αγάπες μας, εντάξει. Τα περάσαμε και αυτά. Οπότε αυτά. Ευχαριστώ, συγγνώμη άμα ακούρασα και τα λοιπά. Να είστε καλά.